Φίλες και φίλοι, για χαρά, Μάκης Δευτούνης εδώ και δίπλα μου έχω τον... Σταύρο Μπέλμο. Τον κύριο Μπέλμο, λοιπόν, με τον οποίο ο κύριος Μπέλμος σήμερα... Ο κύριος Μπέλμος. Ο κύριος Μπέλμος, με τον οποίο σήμερα κύριο Μπέλμο θα σας πούμε για 10 boss που μας έχουν κάνει εντύπωση. Που έχουμε εντυπωσιαστεί, βρε αδερφέ. Mm-hmm. Έτσι. Είναι από παρελθόν. Μέχρι και τώρα, έτσι, μέχρι και PlayStation, μέχρι και την τωρινή γενιά. Ναι, εντάξει, διαλέξαμε τώρα 10 εμείς με όλα αυτά τα παιχνίδια που έχουμε παίξει όλη μας αυτή τη ζωή. Και όσο μπορούσαμε να θυμηθούμε. Γιατί έτσι και βάζαμε όλα αυτά που μας έχουν κάνει εντύπωση, δεν μας έφτανε ο χρόνος. Θα μιλάγαμε τώρα για ένα βίντεο που θα ξεπέρναγε τις 2 ώρες. Οπότε διαλέξαμε τα 10 τα καλύτερα που θεωρούμε εμείς καλύτερα για μας. Και μας εντυπωσιάσανε κιόλας, έτσι. Ναι, και εγώ θα σας προκαλέσω από κάτω να μου βάλετε κι εσείς στα σχόλια. Ποια είναι τα boss που έχουν εντυπωσιάσει εσάς σαν θεατές? Από 5 και πάνω. Ναι, μπορείτε να βάλετε όσα θέλετε. Μπορεί να τους έχουν εντυπωσιάσει και 2. Μπορεί να τους έχουν εντυπωσιάσει και 10. Αλλά εγώ θα ήθελα να δω μια πεντάδα. Και όσο πάει. Μια λιστούλα μικρή ο καθένας. Ναι, ωραία, ωραία φάση. Ωραία φάση. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, φίλε μου. Ας ξεκινήσουμε, Μάκη. Ωραία. Σε αφήνω να ξεκινήσει πρώτος. Ωραία, λοιπόν, και ξεκινάω εγώ πρώτος και έχω να πω. Μιας και θα το ξεκινήσουμε, ας το ξεκινήσουμε και χρονολογικά. Και ωραία. Ξεκινάω με το Sonic the Hedgehog 2 και το boss που με εντυπωσίασε. Γιατί εντάξει, άμα κάτσεις και το σκεφτείς, στο Sonic το 2 όλα τα boss ήταν όλα παρόμοια. Όλα ίδια ήταν. Όλα ίδια. Αλλά το τελευταίο boss του Sonic the Hedgehog 2 ήταν ανεπανάληπτο. Και μιλάω για το Death Egg Robot. Στο οποίο έμπαινε μέσα ο Eggman. Έτσι, ή Dr. Robotnik, γιατί εγώ έτσι τον ήξερα, Dr. Robotnik, μετά τον έκαναν Eggman. Και εγώ Robotnik τον ήξερα. Με πάση περιπτώσει. Και έπρεπε να μάθεις το pattern, ήταν δύσκολο γενικότερα boss. Ήταν λίγο ζόρι σαν boss, αλλά ήταν τεράστιο, ήταν εντυπωσιακό. Ήταν από τα πιο μεγάλα boss που είχα δει εκείνη την εποχή. Και καταρχήν να πω ότι για να φτάσεις σε αυτό το boss πιο πριν, έπρεπε να έχεις βγάλει και τον Metal Sonic νωρίτερα. Ναι, τον θυμάμαι τον Metal Sonic, ο οποίος ήταν πανδύσκολος, φίλε. Και η φάση ποια είναι. Πανδύσκολος. Πανδύσκολος ήταν και αυτός. Δύσκολο ήταν και το Death Robot. Ναι, ναι. Και το θέμα είναι ότι δεν είχες λίρες, ρε φίλε, έτσι, ώστε να έχεις ένα πατηματάκι, ένα μαξιλαράκι που λέμε. Να σε χτυπήσει για να μπορέσεις να κρατηθείς. Να μαζέψεις καμιά λίρα ξανά ακόμα, ξέρω εγώ. Ναι, δε και όταν έχασνες μια φορά, δηλαδή έμπαινες μέσα με 10 λίρες. Όταν έχανες όμως τις ζωές σου όλες, ναι. Όχι όλες, αν έχανες την πρώτη σου ζωή, και σε ξαναγίνα για την αρχή, έτσι, ώστε έπρεπε να ξαναπολεμήσεις, νομίζω, και τον. Τον Sonic τον άλλον. Το... Και τον Sonic. Και το, στο continuum γίνονταν αυτό βασικά. Όταν είχαν όλες τις ζωές ναι. Και γίναγες με το continuum εκεί πέρα, έπρεπε να σκοτώσεις και τον Metal Sonic και να φτάσεις στο Death Eggman και να τον κερδίσεις ναι. Χωρίς καμία λίρα, χωρίς ούτε ένα μαξιλάρι. Ήταν αδυσόπιτα δύσκολο αυτό ήταν, για εκείνη την θυμάμαι. Εποχή και για εκείνη την ηλικία που το έπαιζα. Δεν με σεβαστήκανε καθόλου. Το θυμάμαι, ήταν δύσκολος πολύ. Ωραίο boss όμως. Πάρα το είχα ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή... Γενικά τα Sonic τότε ήταν στην εποχή μας. Δηλαδή, εντάξει, επειδή εμείς, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είχαμε στην κατοχή μας τότε στην παιδική μας ηλικία Nintendo. Το Sonic τον είχαμε ψηλά. Ναι, εννοείται. Είχαμε και Sega, όπως είπες και εσύ. Ήταν και παιχνιδάρες, το 1 ήταν, και το 2. Το 3 ήταν, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ήταν τόσο καλό όσο τα δύο πρώτα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γούστα είναι αυτά. Και το Master System ήταν επίσης πάρα πολύ ωραίο. Το πρώτο, το 1, ναι. Και το δεύτερο ήταν ωραίο. Εντάξει, άλλη κουβέντα. Πάμε παρακάτω, ναι, ναι. Πες εσύ τώρα. Λοιπόν, εγώ θα πάω λίγο πιο μετά. Θα πάω σε εποχές PlayStation 1. Ναι. Αγαπημένο παιχνίδι Soul River. Mm-hmm. Και θα πω είναι το πρώτο boss, ο Melkaia, λεγότανε. Ένας από τους αδερφούς του Ράζιελ. Ένας από τους αδερφούς του Ράζιελ, ναι, 7 ήταν τα αδέρφια του νομίζω, δεν θυμάμαι καλά. 7 ήταν. Ναι. Το οποίο το boss αυτό μου είχε κάνει εντύπωση η όλη η στρατηγική που έπρεπε να κάνεις. Δηλαδή στην αρχή που έπρεπε να τον χτυπήσεις, να τον αφήσεις λίγο πιο αδύναμο, να ξαναγυρίσεις τον χρόνο, να ξαναγυρίσεις δηλαδή στο τέτοιο στην περιοχή των νεκρών και να τον τραβήξεις μέσα σε ένα σημείο έτσι ώστε να εγκλωβιστεί εκεί πέρα, να τον εγκλωβίσεις, να προλάβεις να γυρίσεις ξανά στον κόσμο των ζωντανών και έτσι να τον σκοτώσεις. Πάρα πολύ ωραίο boss, γενικά πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όλα του τα boss είναι ωραία, αλλά αυτό το ξεχώρισα πιο πολύ γιατί ήταν και πρώτο-πρώτο και δεν ήξερα και καλά-καλά τι να κάνω. Και ήταν και τεράστιο, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν και τεράστιο boss. Ήταν πιο μεγάλο από το... Ήταν πολύ πιο ήταν μεγάλο. Έξι φορές ο Ράζιελ αυτό. Ναι, αφού ήταν ένα ολόκληρο, μια μάζα ολόκληρη ναι. Ήταν αυτός. Δύσκολο boss. Πάρα πολύ δύσκολο boss και με πολύ ωραία στρατηγική. Πολύ έξυπνο. Γενικώς είχαν ωραίες στρατηγικές όμως τα boss του Soul River. Ναι. Ήταν έξυπνα τα boss. Όλο το Soul River ήταν με στρατηγική full και να αλλάζεις, να παίζεις συνέχεια με τους δύο κόσμους. Ναι, γιατί δεν ήταν και τόσο hack and slash γενικά. Το Soul ναι, River. Ναι, δηλαδή ναι. Ήταν πιο πολύ puzzle game. Puzzle action game. Puzzle action game, ναι. Mm-hmm. Puzzle action game.
Ωραία. Ωραία, πάω εγώ στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο, αγαπητέ. Ωραία, αφού το πάμε έτσι, πάμε τώρα χρονολογικά. Αφού το πάμε λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ θα πω Metal Gear Solid και θα διαλέξω το Psycho Mantis. Γιατί τώρα μπορεί να μην σας κάνει εντύπωση. Όσοι δηλαδή διαλέξετε να παίξετε ένα HD, σε HD μεταφορά, ας πούμε, το παιχνίδι στο PlayStation. Ή μεταφορά γενικά στο PlayStation 3, ας πούμε. Ή στο 3, ή τώρα δεν ξέρω, υπάρχει στο 4. Δεν νομίζω κάτι αντίστοιχο. Ακόμα δηλαδή, ίσως δεν τα έχουν βγάλει τα Classic. Άρα μπορεί και να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει δεν το έχω κοιτάξει. Τότε, στη CRT που το παίζαμε, καθώς παίζαμε το παιχνίδι και έβγαινε ο Psycho Mantis, σε κάποια φάση μας έκανε κάτι σκαλώματα και μας έβγαζε ότι έκλεισε τηλεόραση και τα σήματα που είχε βάλει ο Kojima ήταν ίδια με αυτά που σου έβγαζε η τηλεόραση, ότι όταν, όντως όταν έκλεινε το PlayStation σου, ναι, ή όταν άλλαζε κανάλι και δεν είχε σήμα. Ναι. Και εκείνη την ώρα πάθαινες ένα πανικό για κάποια δευτερόλεπτα. Λέγες, τι έγινε, όχ, έκλεισε, γιατί. Πήγαινε σε συναντήσει τι έχει κονσόλα, ξαναξεκινάει το παιχνίδι. Ρε φίλε, τι έχει γίνει τώρα, ρε φίλε. Τρολιά στο full. Ναι, κανονικά. Ήταν ό,τι πιο έξυπνο είχα δει. Δηλαδή τώρα που το θυμάμαι και πάνω δεξιά μετά σου έβγαζε το χίντιο, εκεί την έπαιρνε γραμμή. Ναι. Ότι δεν είχε χαλάσει. Τέλο πάντων, λε γιατί βγάζει χίντιο τώρα εκεί πάνω. Ήταν όντω ψαρωτικό γιατί εκείνη την εποχή αυτά τα σήματα που είχε βάλει ο Kojima ήταν ίδια με αυτά που σου έβγαζε η κάθε τηλεόραση εκείνη τη φάση. Δηλαδή η CRT αυτά τα σήματα είχαν. Και να πω επίσης ότι δεν μπορείς να χειριστείς εύκολα το χαρακτήρα σου λόγω του ότι τον κοντρολάριζε ο Psycho Mantis. Ναι. Και η μαγιά τότε ποια ήτανε. Έπρεπε να βγάλεις, δείτε σαν αναλογικά πράγματα, έπρεπε να βγάλεις το χειριστηριάκι σου από το port 1 και να το χώσεις στο port 2. Δηλαδή εκείνη την εποχή αυτά τα πράγματα δεν τα είχαμε ξανά δει, φιλαράκι. Όχι. Ήτανε πρωτοποριακά. Ακόμα και τώρα δεν υπάρχουν τέτοιες μαγκές να κάνεις, ας πούμε έτσι, τόσο ώστε να μπορείς να βγάλεις ένα boss. Δεν υπάρχει αυτό. Ή που εξαφανιζόταν και έπρεπε να βάλεις τα θέρμαλ. Ναι. Και αυτό που το βάζεις ναι, πάλι. Ναι, 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 ναι. Για να τον βρεις. Ήταν πολύ, πολύ έξυπνο παιχνίδι. Ωραία. Και αυτό. Όπως είπαμε και για το Soul River και το Metal Gear ήταν πολύ έξυπνο. Το Metal Gear. Τακτικής, full τακτικής. Όλα τα boss. Αλλά ναι, όντως ο Psycho Mantis ήταν. Μα το Metal Gear αν ήταν βιβλίο. Το Metal Gear, αν ήταν βιβλίο, θα ήταν βιβλίο πρωτοπορίας. Ναι, αυτό. Ναι. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα πάω μετά στην επόμενη γενιά. Έτσι. Και θα πάω σαν το Colossus. Πολλοί το παίζουν και τώρα στη HD έκδοση, τη Remaster έκδοση που κάνανε. Remaster, όχι HD. Remaster, είναι remaster. Η HD και είναι και Remaster. Α, η HD ήταν στο 3. Ναι, 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 ναι. Συγγνώμη. Δεν θέλω να μου λες συγγνώμη. Δεν γουστάρω τη συγγνώμη σου, ρε φίλε. Τι μετά καλό σου είμαι. Προχωρά. Λοιπόν, σαν το Colossus, το boss ονομαζόταν Phalanx αυτό. Ναι. Λοιπόν, τι ήταν. Ήταν ένα boss το οποίο στην αρχή πέταγε. Εσύ ήσουν μονίμως πάνω στο άλογο. Βασικά η όλη η γνωριμία σου με τον boss ήταν που έβγαινε μέσα από τη γη. Που έβγαινε από τη γη, ναι. Εσύ ήσουν πάνω στο άλογο λοιπόν. Και τι έπρεπε να κάνεις. Έπρεπε να χτυπήσεις τα αδύνατα του σημεία, κάτι φούσκες νομίζω ήταν από κάτω του. Έχει από κάτω. Έτσι, κάτι φούσκες, ναι, ναι. 3-4 φούσκες. Τις οποίες έπρεπε να τις χτυπήσεις με το βέλος. Ναι. Να πέσει τον boss μέσα στη γη. Να σκάσουν οι φούσκες και μετά ναι, να. Ακολουθάς εσύ όμως, ναι, με το άλογο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Να πέσει μέσα στη γη. Να το προλάβει την ώρα που αρχίζει σιγά σιγά να βγαίνει, ναι, να πηδήξει πάνω του να γραπωθεί και μέχρι μετά να σκαρφαλώσει, να χτυπήσει το αδύνατο σημείο και ξανά μανά μετά να ξανακάνει το ίδιο και να το βγάλει. Ναι, νομίζω έπρεπε να το κάνει τρεις φορές. Έπρεπε να το κάνει τρεις φορές. Είχε πάντα τρία αδύνατα σημεία και καλά που έπρεπε να τον κόψει. Αυτό. Κάτι άλλο από αυτό το boss. Γενικά πάλι άλλο ένα παιχνίδι πολύ έξυπνο. Τώρα έχουμε πει ένα παιχνίδι με boss με τακτική σφίγγα. Ένα παιχνίδι το οποίο αποτελείται μόνο από boss, δεν συναντά ούτε ένα mob μέσα. Και το οποίο είναι πραγματικά τακτική. Δηλαδή, για να βγάλει όλα αυτά τα boss, πρέπει να βρει τακτική για να τα βγάλει. Αλλιώ δεν τα βγάζει, φίλε. Τελείωσε. Υπάρχουν boss στο νερό, υπάρχουν boss στον αέρα. Εντάξει. Ground boss, όπως και το πρώτο boss ήταν φοβερό. Δηλαδή, μετά που το είδα, πάθα πλάκα. Ξέρεις. Γενικά, πάθαμε πλάκα με αυτό το παιχνίδι όταν το πρώτο παίξαμε. Και να πούμε και λόγια για το Shadow of Colossus, έτσι, ότι έχει επηρεάσει πάρα πολλούς developers στο gaming, έτσι. Ιδιαίτερα τα πρώτα δείγματα δηλαδή, που είδαμε είναι God of War. God of War, ναι. Castlevania. Castlevania Lords of Shadow. Που μοιάζανε κιόλας, ειδικά αυτά τα ψηλά τα boss. Ένα από αυτά έμοιαζε με το πρώτο, αν θυμάμαι καλά. Παρόμοιο, πολύ. Έπρεπε να σκαρφαλώσει πάνω και τα λοιπά. Ιδιαίτερα, ας πούμε, το boss που είναι τώρα σε τι διάσταση είναι αυτό, δεν θυμάμαι. Που πετάει και αυτό, αν το θυμάσαι. Αυτό είναι προς το τέλος. Προς το τέλος, ναι. Πάλι ίδιο. Και αυτό είναι ίδιο, ίδιο. Με το με ένα άλλο που πετάει εκεί πέρα. Ίδιας τακτικής, ναι, ναι, ναι. Ίδιας τακτικής. Dark Souls. Γενικά Dark Souls, ναι. Νομίζω πως είναι επηρεασμένο το Dark Souls κατά πολύ, γιατί έχει μεγάλα. Όχι ως προς το πώς τα πολεμάς, αλλά ναι, ναι, ως προς το μέγεθος. Το μέγεθος πιο πολύ. Δηλαδή, Tower Knight από Demon Souls. Ναι. Και δεν συμμαζεύεται. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο. Έχω
Α, δεν το πήγα καλά. Όχι, εντάξει, είμαστε κανονικά. Η χρονολογία είναι κανονική όμως. Δηλαδή, ναι. Η κονσόλα είναι κανονική. Γιατί τώρα θα πω Castlevania Symphony of the Night και θα πω τον Galamoth. Δεν υπάρχει χειρότερο boss σε όλο το παιχνίδι. Ευτυχώς για κάποιους είναι optional, δεν χρειάζεται να το βγάλεις. Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ντε και καλά να μπεις και νομίζω είναι στο ανάποδο κάστρο. Στο ανάποδο είναι. Ωραία. Ναι, να δω στο πρώτο. Είναι στο ανάποδο κάστρο. Είναι το μεγαλύτερο boss που παίζει στο παιχνίδι. Υπάρχει τακτική για να το βγάλεις, αλλά για να βρεις αυτή την τακτική και να το βγάλεις. Θα φτύσεις αίμα. Θα φτύσεις αίμα, ναι. Θα φτύσεις αίμα. Το θέμα είναι ότι εντάξει, δεν το βρήκα μόνος μου το σημείο. Έψαξα και διάβασα οδηγούς για να δω πού θα πάω να σταθώ έτσι ώστε να μπορώ να τον χτυπήσω χωρίς αυτός να μου μπορεί να μου φέρει τέτοια χτυπήματα. Γιατί αχώρια ότι έπρεπε να μπεις τελείως εξελιγμένος. Ο χαρακτήρας δηλαδή έπρεπε να είναι πολλά level για να μπεις εκεί μέσα. Και level για να έχεις βρει και τα σωστά όπλα. Και τα σωστά όπλα και τα level να είναι σωστά, γιατί φίλε ήταν ένα hit και σέτρωγε κατευθείαν. Ναι, ήταν πολύ δυνατός, πολύ δυνατός. Είχε δύσκολα. Γενικά το δεύτερο κάστρο σε δυσκόλευε πολύ σαν παιχνίδι σε σχέση, γιατί τώρα ας πούμε το ένα το παίρνεις λίγο γράμμι, δεν υπάρχουν πολλά δύσκολα boss που θα σε δυσκολέψουν, ακόμα και αερχάριος να είσαι πάνω σε αυτό το παιχνίδι, έτσι. Θεωρώ ας πούμε στο πρώτο κάστρο ότι ο πιο δύσκολος ήταν Orlox ας πούμε. Ναι. Και μετά, αν δεν ξέρεις τι να κάνεις όταν θα πολεμήσεις το Ρίχτερ, που είναι το τελευταίο boss ουσιαστικά του πρώτου κάστρου. Ναι, κοίταξε να δεις. Θα το βρεις. Να σου πω κάτι, το ανάποδο κάστρο μου θυμίζει πως είναι. Νιώθω πως ήταν το King Game Plus του. Ναι, ναι. Δηλαδή ναι. Σε πιο δύσκολο. Ναι, ναι. Βέβαια ήταν όλα ανάποδα, ξέραμε και οι δύο ότι συμπληρώνει την υπόθεση του παιχνιδιού. Αλλά boss, κάποια boss που είχες πολεμήσει θα τα συναντήσεις κιόλας και σαν NPC, με, ναι. Σαν mobs μέσα. Σαν mobs μέσα, ναι. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε τη δυσκολία που είπα πριν. Ο Orlox τον συναντάς. Και τον άλλον. Και τους δύο πρώτους αυτούς, ναι, ναι. Που σκάνες. Μπράβο, τους δύο πρώτους. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Παρακάτω. Λοιπόν, στο επόμενο εγώ θα πάω τώρα, Μάκη, σε ναι. Ένα MMO. World of Warcraft. Δεν έχω άποψη, πες εσύ, τα δικά σου εδώ, κάνε τα μαγικά σου. Lich King. Το τελευταίο boss, το τελευταίο raid. Όχι, τελευταίο raid, πρώτο τελευταίο raid, δεν θυμάμαι. Τελευταίο raid, Ice Crown Citadel, λοιπόν, ο Lich King. Από το expansion Wrath of the Lich King. Να σε διακόψω και ναι, να σου ναι. Πω ότι παρόλο που δεν έχω παίξει Warcraft, τον Lich King τον ξέρω, ρε φίλε. Ξέρεις, αφού έχεις παίξει από τα άλλα τα Warcraft, ρε φίλε. Λίγο, πολύ λίγο. Πάρα ναι. Πολύ λίγο. Ίσως για μένα το καλύτερο raid που είχε βγάλει και το καλύτερο expansion κιόλας μπορώ να πω, που είχε βγάλει Blizzard πάνω στη σειρά World of Warcraft. Lich King λοιπόν, full στρατηγική. Όλα βέβαια τα boss που πολεμάς σε όλα τα raid έχουν στρατηγική. Αλλά ο Lich King για το κάτι τη. Μου άρεσε πάντα, είτε από το Warcraft 3 που μου άρεσε όλη του η ιστορία, το πώς έγινε ο Άρθας, ας πούμε, Lich King. Πες το για πολλούς άλλους λόγους, ήταν κάτι σαν αγαπημένος μου ο Lich King. Και όταν τον βάλανε σαν boss και τον πολέμησα και όλη αυτή η τακτική και το πώς τότε με τα παιδιά που παίζαμε το βγάλαμε αυτό το boss, πραγματικά μου έχει μείνει. Mm-hmm. Μπορεί να είναι MMO και να μην είναι ένα single player, αλλά μιλάμε για boss. Οπότε αναγκαστικά ήθελα να το βάλω. Αφού ήταν εμπειρία, πώς θα γίνει δηλαδή. Και επειδή μιλάμε για MMO, γιατί δεν είναι αναγκαστικό να βάλεις μόνο single player campaign παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Αφού ήταν boss, άρα σου άρεσε ο σχεδιασμός. Μ' άρεσε ο σχεδιασμός, ο τρόπος που τον πολέμαγες. Τα πάντα όλα. Και στο τέλος πάλι το πώς. Γιατί όταν τελειώνεις ένα raid σου δείχνει και έναν τερματισμό. Ναι. Έτσι, ας πούμε, ένα cinematic. Όλα τέλεια, όλα τέλεια σε αυτό το expansion. Που είχε και από πιο άλλα από Ulduar, Sithun τελευταίο boss εκπληκτικό. Τέλος πάντων, μην μακρηγορούμε, εγώ διάλεξα το Lich King. Πάμε στο επόμενο. Τι έχεις διαλέξει εσύ? Έχω διαλέξει το Shao Kahn από το Mortal Kombat, το 3. Mm-hmm. Ή αλλιώς Mortal Kombat 3 Ultimate, ή αλλιώς Mortal Kombat 3 Trilogy. Και στα τρία αυτά που είπα τώρα, αρχικός τελευταίος είναι ο Shao Kahn. Αφού περάσει στους στρατηγούς του, Μοντάρο, ναι. Κιντάρο κτλ. Και Γκόρο. Ο Μοντάρο, εντάξει, αυτή ήταν από το προηγούμενο. Στο Trilogy τους έχει όλους. Α, στο Trilogy ναι, τους βγάζει όλους. Ναι, ναι, σωστό. Στο Ultimate έχει μόνο τον Γκόρο, νομίζω. Το Μοντάρο. Ο Μοντάρο είναι στο 3. Ο Μοντάρο, ναι. Ο Γκόρο είναι στο 1 και ο Κιντάρο ήταν στο 2. Ναι. Στο Ultimate νομίζω υπάρχουν αυτοί οι δύο. Ναι, υπάρχουν. Στο 3 το απλό δεν υπάρχει Γκόρο. Υπάρχει μόνο. Μόνο Κιντάρο. Μόνο Κιντάρο είναι στο 3 το απλό. Στο 3 το Ultimate υπάρχει, βγάζεις και Γκόρο και Κιντάρο όμως. Ναι. Χωρίς να είμαι πολύ σίγουρος, ρε φίλε. Αυτό τώρα είναι πολλά χρόνια που έχουν περάσει από το διάλογο. Αλλά το σίγουρο είναι ότι στο Trilogy υπήρχαν και οι τρεις μέσα. Ναι, στο Trilogy υπήρχαν και οι τρεις. Πολέμαγες και τους. Βέβαια, δεν μας πολύ ενδιαφέρει γιατί εμείς μιλάμε για τον τελικό αρχηγό, τον boss. Για το Shao Kahn. Για το Shao Kahn, ο οποίος καταρχήν εμφανισιακά ο τύπος ήταν θηρίο, ήταν κτίριο, ήταν ντούκι, ήταν αυτό που έπρεπε να έχει.
το κάθε fighting παιχνίδι για τελικό αρχηγό, για τελευταίο boss, ρε παιδί μου. Ναι, ήταν. Ό,τι πιο μπαντάς υπήρχε. Ναι, ρε φίλε. Ό,τι πιο μπαντάς υπήρχε. Σε fighting, ειλικρινά σου μιλάω, δεν μου είχε ξανακάνει εντύπωση τελευταίο boss ποτέ. Όχι, όχι. Μόνο δηλαδή, στο Mortal Kombat. Δηλαδή, ας το πιάσουμε από όλα τα fighting. Ο Mr. Bison, σκουπίδι. Όχι, 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 καθόλου. Ναι, δεν σε σχέση με το Σάου. Με το καπελάκι του τώρα εκεί πέρα και το έτσι. Όχι, όχι, μακριά. Ας βάζανε τον Ακούμα. Αν βάζανε τον Ακούμα τώρα θα τα λέγαμε καλύτερα. Ήταν ο δυνατός και ο Ακούμα. Τούμπαν, ήταν τούμπαν. Αλλά τον έβγαζες, λέει, άμα δεν έκανε το παιχνίδι, στο hard και μαλακίες τέτοιες. Κάπου σου εμφανιζόταν ο Ακούμα. Δεν θυμάμαι πώς το έκανες. Έπρεπε να το βγάλεις, λέει, στο hard, από ό,τι έχω ακούσει εγώ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Αν το ξέρει κάποιος, ας μας το γράψει και από κάτω να το μάθουμε κι εμείς καλύτερα. Γιατί εγώ από φήμες τώρα, τι έχω ακούσει από στόμα σε στόμα. Έπρεπε να το βγάλεις στο hard χωρίς να χάσεις ποτέ. Ούτε μία ήττα να έχεις. Καταλάβες. Δηλαδή έπρεπε να κάνεις όλους τους χαρακτήρες 2-2. Για να τους βγάζεις. Φουλ 2-2. Ναι. Ναι, ναι. Και μόλις έβγαζες 2-2 και τον Bison, πριν τον βγάλεις, λίγο πριν του μείνει. Ή τον έβγαζες ή με λίγο τόσο ενεργειούλα. Ερχόταν ο Ακούμα, του δίνει κάτι μπουνίδια και τα βάζει με τον Ακούμα. Τα βάζει με τον Ακούμα μετά. Mm-hmm. Πω, πω, πω. Έτσι εμφανιζόταν, λέει, στο Turbo. Ή έτσι εμφανιζόταν στο απλό. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Μπορεί να είναι και το Super Street Fighter. Ναι, αλλά ο Shao Kahn, φίλε, ήταν εκτός ότι ήταν δύσκολος πολύ. Είχε γαμό τις παρουσίες. Τούμπανο. Δηλαδή, ναι, έτσι όπως ήταν σχεδιασμένος με αυτή την νεκροκεφαλή στη μούρη, ήταν από τα boss που μου είχε κάνει εντύπωση. Και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση αυτός. Όπως επίσης και όπως είπαμε, ούτε και ο Χιχάτσι, ας πούμε, του Tekken ήταν κάτι που με είχε τρελάνει. Όχι. Προτιμούσα να βλέπα κανέναν άλλον, ας πούμε, εκεί πέρα. Όχι, ναι, όχι, όχι. Shao Kahn, λοιπόν. Νομίζω πως από όλα τα fighting ο Shao Kahn είναι σημείο αναφορά σαν boss. Ναι, ναι. Και είναι και πολύ δύσκολος, ρε φίλε. Ήταν πολύ δύσκολος. Ειδικά τότε, ας πούμε, στο Mortal Kombat Trilogy. Θυμάμαι, γενικά από το 3, μόνο με τον τέτοιο να μπορούσα να τον βγάλω στην αρχή, να πω ότι τον βγάζω εύκολα, μόνο με τον Sub-Zero. Εγώ μόνο με τον Noob Saibot. Μόνο με τον Noob Saibot, ας πούμε. Ναι, ναι, μόνο με τον Noob Saibot, γιατί με τον Sub-Zero δεν πολύ πιάναν όλα. Δεν πιάναν όλα, ναι. Αλλά τον έβγαζες, δηλαδή αυτός που μπορούσε να την παλέψω πολύ πιο άνετα ήταν ο Sub-Zero, δηλαδή. Και ήταν. Μετά ο Noob Saibot, όπως λες, στο Mortal Kombat Trilogy. Ήτανε να τον βγάλεις, ας πούμε, στον πρώτο γύρο, αλλά στο δεύτερο γύρο, φίλε, δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα. Μία με το σφυρί, μία με το άλλο που έκανε με τον νόμο. Δηλαδή, με το ακόντιο που πέταγε. Με το ακόντιο που πέταγε. Με τον νόμο που πήταγε ψηλά. Είχε πολλά. Είχε πάρα πολλά. Εν τω μεταξύ σου φώναζε και σε κράζω κιόλας. Don't ναι, make ναι. me laugh και τέτοια με τη φωνή. Ή καθόταν γέλαγε. Με τη φωνή την πρέπουσα, αυτή ναι, τη βαριά, ναι, ναι. την αντρική, την 100 κιλά. Ήτανε μποσάρα. Πώς θα το κάνουμε. Ήταν από τα μπος που πρέπει να αναφερθούν σε αυτό εδώ το βίντεο. Βεβαίως, βεβαίως. Παρακάτω. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πάω. Πού θα πας. Εποχές PlayStation 3. Ωραία. Και Xbox 360 για να μην το ξεχνάμε. Δηλαδή προηγούμενη γενιά. Dark Souls, λοιπόν. Και ένα boss. Βασικά... Πρωτότυπο για αυτό το κανάλι του Dark Souls, νομίζω. Δηλαδή το να πούμε για Dark Souls εδώ δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Βασικά, άμα μπορούσα να καθίσω να πω μια πεντάδα, θα ήταν η πεντάδα από τα παιχνίδια τη From Software, δηλαδή Dark Souls. Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων. Αλλά γι' αυτό επιλέξαμε για τα άλλα, να μην γίνουμε τέτοιο, αλλά έπρεπε να μπει. Λοιπόν, Knight Artorias. Διότι ο Knight Artorias ήταν ό,τι πιο τούμπανο εμφανισιακά. Αλητεία. Αλητεία τέρμα. Αλητεία τέρμα. Αλητεία. Και δύσκολο σαν boss κιόλας. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο boss. Στο DLC βέβαια. Πολλά διαφορετικά pattern ο τύπος. Ναι, ναι, ναι. Πολλά διαφορετικά πάρα πολλά pattern. Διαφορετικά pattern. Και δυνατά χτυπήματα πολύ. Ευέλικτος πάρα πολύ ο τύπος. Δεν ήταν δηλαδή παίξε γέλασε τώρα. Ο τύπος έκανε κολοτούμπες, έκανε από εδώ το σπαθί του, το έκανε. Πόσα rate έφαγες εκεί. Έφαγα πολλά, πολλά wipe εκεί πέρα να πούμε. Πάρα πολλά στον Artorias. Εντάξει. Τον έμαθες, αλλά εκεί που νομίζεις ότι τον έχεις, είναι σαν το Fumenight, τον Dark Souls 2. Εκεί που νομίζεις ότι τον έχεις, πάντα κάτι θα κάνει απρόβλεπτο και θα την πατήσεις. Ιδιαίτερα στο τέλος που τελείωνε προς το τέλος της ζωής του, που έκανε όργια, φίλε. Ναι, ναι, οργιάζει. Έκανε όργια. Έκανε όργια και το κωμικοτραγικό της υπόθεσης έτσι για να σε τρολάρουν, ποιο ήταν. Ότι είχε ένα χέρι ο τύπος. Έπαιζε με το ένα χέρι, το άλλο ήταν κάτι. Ναι, το άλλο το είχε συνέχεια κατασπασμένο. Μόνιμος κάτω, ναι. Ουσιαστικά είχε ψιλοτρελαθεί από την Άβυσσο και όλα αυτά. Και τον βάζω κιόλας, πέραν από αυτά που είπαμε ότι μας άρεσε και εμφανισιακά και ήταν και δύσκολο σαν boss και όλα αυτά, τον βάζω διότι αναφέρεται πολύ στο original παιχνίδι, το πρώτο δηλαδή, πριν πούμε τώρα με τα DLC, έτσι. Τον αναφέρουν πάρα πολύ μέσα στο κανονικό παιχνίδι και λες ποιος είναι όντως αυτός ο Artorias. Ο Artorias που περπάτησε στην Άβυσσο, ξέρω. Και που παλέψεις με το σκύλο του. Και που παλέψεις και με το σκύλο του, το Sif, ναι, πολύ ωραίο boss fight και αυτό. Ποιος είναι, ποιος είναι, και τελικά έρχονται και στον δίνουν και σου εξηγούν και κάποια
Ναι, άκουγες, άκουγες και δεν έβλεπες γι' αυτό. Άκουγες και δεν έβλεπες τον Αρτόριο. Ήταν ό,τι πιο ωραίο DLC, δηλαδή να στον πετάξουν μέσα ένα DLC ωραίο βαρβάτο. Συν τον Μάνους, εντάξει, όλα αυτά και τα λοιπά που είχε από κάτω από την άδεια. Καλάμιτι, πώς λεγόταν. Καλάμιτι, Ιδράκαινα. Ιδράκαινα, ναι, ναι. Που έπαιρνε ένα δαχτυλίδι που ήταν άχρηστο. Που σου κάνανε όλη damage όταν το βάζεις. Optional κιόλας, boss, δεν χρειάζεται. Ναι, δεν χρειάζεται, αλλά εγώ το έβγαλα έτσι για το γαμό. Για το γαμό τον. Γενικώς ήταν μποσάρα. Αυτό που είπε τώρα. Ήταν νίτζα. Υπότης νίτζα ήταν αυτό. Κολετούμπε, τα πάντα όλα. Και του παίρνει. Άμα ένωνε και τα σπαθιά μετά από πολύ φίλη ωραία φάση. Πα πέτσε. Αυτό. Αυτό. Αυτά δεν έχει να πει κάτι άλλο. Όχι, όχι κάτι άλλο. Δεν τα ξέρω. Ωραία. Πάμε και τώρα. Και εγώ θα πάω σε ένα παρόμοιο παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή τύπου. Όχι. Bloodborne. Τύπου Bloodborne. Δεν είναι Dark Souls. Είναι στο πιο γρήγορα. Μιλάμε για το The Surge και. Θα πω για τον Cerberus. Εγώ δεν έχω παίξει ακόμα. Μποσάρα. Καταρχήν, ο τύπος έχει εκπληκτική εμφάνιση. Γενικώς, όλη η πανοπλία του είναι τούμπανο. Και είναι δύσκολο. Έφαγα τα περισσότερα wipe, τα έφαγα εκεί εγώ σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, ήταν η φάση που λέω, πω, τώρα μάλλον το κλείνω και δεν ξαναπαίζω. Δεν μπορώ να το περάσω αυτό το πράγμα. Δύσκολος, Και στημένος καλά. Στημένος πολύ καλά. Με τα καλύτερα όπλα που παίζουν, είχα μαζέψει τα πάντα. Δηλαδή για να ανεβάζει level πλέον, έπρεπε να πας παρακάτω, να βρεις δυνατότερους εχθρούς για να μπορείς να ανεβάζει level. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είχα κάνει ό,τι έπρεπε. Τι γινόταν τώρα, εκτός ότι έβγαινε αυτός και ότι έπρεπε να σου είναι αλάνθαστο στις κινήσεις του, έπρεπε να τον μάθεις 100%. Mm-hmm. Ο τύπος όταν τον έφτανες μέχρι ένα ορισμένο σημείο, έμπαινε μέσα. Α, ήταν αυτός που έφευγε και έβγαινε το ρομπότ μετά. Έβγαινε το ρομπότ. Έπρεπε να σπάσεις το ρομπότ και αν ήσουν ατυχερός και δεν έτρωγες damage από το ρομπότ. Εντάξει, γιατί δεν είχε και πάρα πολλά γιατρικά, λειτουργούσε διαφορετικά το παιχνίδι. Έχω κάνει review, όποιο θέλει μπορεί να το δει. Ξανά βγαίνει. Ξανά μάνα. Τον έφτανε μέχρι ένα ορισμένο σημείο, έμπαινε μέσα. Ξανά βγαίνει ρομπότ. Αυτό μπορεί να γίνει 4 με 5 φορές. Ναι. Αν δεν ήξερε τι κόλπο πρέπει να κάνει. Δηλαδή, το κόλπο που πρέπει να κάνει ήταν να σπάσει κάτι μεγάλα, σαν βαρέλια μοιάζανε. Ναι. Που είχε δεξιά και αριστερά. Σε δύο γωνίες τα είχε αυτά. Έπρεπε να σπάσει ώστε να απενεργοποιήσει το σύστημα που τραβάει τα ρομπότ έξω. Πρώτον αυτό. Ναι. Πριν από αυτό όμως, εγώ δεν το είχα μάθει, το έμαθα μετά, δεν το έκανα ποτέ. Βασικά στο δεύτερο playthrough το έκανα. Εγώ σκεφτείτε ότι ήμουν αλάνθαστος σε όλο το παιχνίδι. Τον έβγαλα δηλαδή χωρίς να μου κάνει ούτε ένα hit. Φανταστείτε πόσα wipe είχε φάει για να ναι, το κάνει αυτό. Μόνο έτσι τον έβγαζες. Ναι, δεν έφαγα ούτε ένα hit. Γιατί δεν είχε, σου ξαναλέω, ήταν διαφορετικός ο τρόπος που χιλάρες τον παίχτη σου. Τον χιλάρες μόνο μια φορά, άντε δύο το πολύ και μετά. Βασικά νομίζω τρία χίλια. Τρία χίλια. Δεν είχε άλλα. Και αυτά δεν μου γεμίζανε 100% το τέτοιο. Ναι, ναι. Και σκέψω ότι βγήκα από τον boss το συγκεκριμένο χωρίς να έχω χιλάρι. Δηλαδή δεν, χιλάρα, δεν μου κόψε ούτε ένα εκατοστό της ενέργειάς μου. Ναι. Τόσο καλά τον έμαθα. Αλλά μιλάμε για πάνω από 50 wipes έφαγα εκεί πέρα. Πάνω από 50 του wipes. Σε θυμάμαι πάντως που κυνήγαγε σε ένα τρόφι εκεί πέρα, γι' αυτό θυμήθηκα και τέλει ποιο boss είναι, γιατί δεν το έχω παίξει εγώ το παιχνίδι. Λίγο το είχα παίξει στην αρχή. Έχουμε κάνει και ένα βίντεο πιο παλιά όταν πρώτο βγήκε. Ναι. Αυτά. Και να πω ότι όταν έμπαινε μέσα ο Ξεκολιάρης. Ξαναγέμιζε. Ξαναγέμιζε λιγάκι. Πήγαινε πιο πάνω. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Πολύ καλή δουλειά πάντως και στο The Search. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Όποιος ασχολείται με Bloodborne, με Neo, με Dark Souls γενικότερα, είναι αμαρτία να μην παίξετε αυτό το παιχνίδι. Είναι, είναι. Εγώ το μεταφέρω. Πρόταση δικιά μου. Δηλαδή, ναι, στην αρχή είναι πακέτο. Είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο όμως όσο το Neo. Γιατί και το Neo παιχνιδάρα, αλλά ήταν. Πολύ δύσκολο και όποιος ξεκινήσει στον ιό να κυνηγήσει τα τρόφι, εντάξει τότε εκεί μιλάμε για άλλο επίπεδο δυσκολίας. Ειδικά τα τρόφι του DLC. Ναι, τα τρόφι του DLC και τα DLC γενικότερα. Τον DLC. Δεν ξέρω αν μπήκες. Έχω ήδη ξεκινήσει. Ωραία, πώς σου φάνηκε. Είναι δύσκολο. Εγώ τώρα ας πούμε φαντάζομαι ότι κάθομαι να κάνω λίγο το story. Να τελειώσω τα DLC και μετά θα ξεκινήσω να κάνω. Γιατί θέλω να το κάνω 100% όπως το είχα το άλλο και μου το έριξε λίγο τον DLC. Ναι, είναι για ψυχολογικούς σκοπούς το 100%. Σε αυτά τα παιχνίδια δηλαδή. Να υπάρχει. Άσε που δίνεις και extended στο παιχνίδι, ρε παιδί μου, το τραβάς κι άλλο. Το τραβάς κι άλλο, ρε. Και είναι και ένα παιχνίδι που εντάξει, αξίζει να ασχοληθείς. Κολλάς. Τέλος πάντων, το πήγαμε αλλού. Το πήγαμε αλλού πάλι. Παίξτε το. Είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσετε αυτό το παιχνίδι του DLC. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχει και ένα DLC ακόμα το οποίο δεν το έχω παίξει. Και ναι, πες. Όχι, εντάξει. Α, και να πω κιόλας, νομίζω ότι έχω ακούσει ότι θα βγάλουν και δεύτερο μέρος. Ναι, και δεύτερο μέρος. Όπως περιμένω και δεύτερο μέρος από τον Νίο, να διορθώσουν κάποια πραγματάκια. Ποια είναι αυτά τα πραγματάκια που ήθελα εγώ και δεν τα είπα. Όχι, τα είπα και στο review τα είπα. Mm-hmm. Να γίνει ενιαίο και λίγο πιο βατό. Λίγο πιο βατό. Αυτό, τίποτα άλλο. Για το πιο βατό, δεν νομίζω. Το ενιαίο. Δεν πειράζει, ας τα αφήσουν έτσι. Θα ξανασπάσουμε πάλι τα τραπέζια μας. Λοιπόν. Είπαμε για το The Surge, είπαμε για τα δικά μου boss, είπαμε εγώ έκλεισα. Έκλεισες εσύ, πάμε και να κλείσω και εγώ και να κλείσει και το βίντεο. Κλασικά From Software πάλι.
Στο τέλος θα μας πούνε, Μάικη, ότι τα παίρνουμε από το From Software. Κοίτα, να πω ότι αυτό που θα πεις τώρα το έχουμε πει και στις 10 άβολες στιγμές. Ναι, και στις άβολες στιγμές. Που έχουμε ζήσει στα Solisburn παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε τώρα για τα εντυπωσιακά boss. Ναι, ναι. Και είναι όντως ένα εντυπωσιακό boss το παρακάτω που θα πει ο φίλος ο Σταμάτης. Demon Souls, Tower Knight. Δεν είναι και κανένα δύσκολο boss. Στην αρχή, βέβαια, όταν είσαι νέος στη σειρά, είναι πανδύσκολο. Κάτσε, ρε φίλε. Δηλαδή, θες να μου πεις πρώτη φορά που μπήκες εκεί αυτό λέω, και αυτό το είδες όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν είπες «Οχ, Παναγία μου». Με το που μπαίνω μέσα, λέω «Τι γίνεται, τι γίνεται, τι είναι αυτό το θηρίο», λέω. «Τι είναι αυτό το πράγμα, πάμε καλά, πώς θα το βγάλω εγώ τώρα αυτό». Με την πανοπλία του, να πούμε, όλος εντυμένος σαν κρεμμύδι. «Τι γίνεται». Με κάτι, με την ασπίδα του και αυτά, και εκείνη την ώρα που λες, άντε πάω να τον πολεμήσω σαν αρχάριος, τώρα μέσα σου έρχονται κάτι βέλιες από πίσω, κάτι, κοιτάς, κάνεις από εκεί. Εν ολίγης, λοιπόν, όλο αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μπεις μέσα, να φύγεις, να κάνεις τον κύκλο, να ανέβεις ψηλά τα σκαλιά, να φας τους τοξότες, να κατέβεις και να τον πολεμήσεις. Έχει ωραία στρατηγική, λοιπόν, σαν boss αυτός. Καταρχήν πρέπει να μπεις γυμνός εκεί μέσα, για να καταλάβετε τι γίνεται. Γιατί για να ανέβεις πάνω στους τοξότες δεν πρέπει να σε προλάβει τον boss. Για να μην σε προλάβει τον boss, πρέπει να είσαι γρήγορος. Όταν είσαι καινούριος όμως, χρησιμοποιείς ό,τι πιο βαρύ υπάρχει. Για να νομίζεις ότι θα έχεις defense. Ναι, έτσι. Αλλά το defense δεν βοηθάει, γιατί σε πετυχαίνει τον boss και σε πετάει κάτω με τη μία. Σε κάνει χαλκομανία. Άρα μπαίνεις γυμνός, τρέχεις, ανεβαίνεις στις σκάλες. Γυμνός ή με κάποια πανοπλία πιο ελαφριά, ας πούμε. Ξεκληρίζεις πρώτα όλους τους τοξότες. Όλους και τους έξι που είναι. Είναι τρεις και τρεις, αν θυμάμαι καλά. Τρεις στη μία μεριά, τρεις στην άλλη. Και μετά πας και βαράς. 8, τώρα δεν θυμάμαι και εγώ. Και μετά πας και βαράς τις στέρνες του, εμπνευσμένο από τον Τάλος, το κριτικό αυτό boss. Ναι, ρε φίλε, στη φτέρνα. Ναι, ναι, στη φτέρνα, στη φτέρνα, όντως. Πέφτει κάτω, του βαράς το κεφάλι και εκεί υπέρχεται το πραγματικό damage. Ναι, ναι, γιατί στις στέρνες δεν του κάνεις σχεδόν τίποτα ουσιαστικά. 10-20 damage να του κάνεις, με το που του ρίξεις και τις δύο στέρνες, θα πετάει εκεί πέρα υγρό, τι πετάει. Πέφτει κάτω, του πιάνεις το κεφάλι και δεν πετάει υγρό, κάτι. Κάτι βγάζει εκεί πέρα, ναι, κάτι πράσινα. Πολύ ωραία, όπως είπαμε, στρατηγική σε αυτό το boss. Φαντασμαγωρικό όταν μπαίνεις μέσα όλο το τοπίο και το είναι το boss σχεδιασμένο. Σου μένει. Παρόλο που δεν είναι από τα πιο δύσκολα boss μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά ναι, σαν αρχάριος εκεί μέσα, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι μανίκι. Είναι μανίκι μέχρι να τον συνηθίσεις. Γιατί πρέπει να είσαι κοντά του στη φτέρνα του. Να προσπαθήσεις να αποφύγεις να μην σε πατήσει. Να προσπαθήσεις να αποφύγεις τα χτυπήματά του που κάνει κάτι σβούρες και κάτι ΑΟΕ με το σπαθί του ή το χτύπημα με την ασπίδα του. Και ένα μίνι ΑΟΕ που σε ρίχνει και σου τρώει αρκετό στάμινα και δεν μπορείς εσύ να κουνηθείς. Έχει τη στρατηγική του. Πολύ ωραίο boss. Αυτά για το Tower Knight. Και τώρα που μου ήρθε στο μυαλό, Μάκη, τώρα μου ήρθε. Επειδή πρόσφατα. Και κάναμε και το αφιέρωμα που πολλοί θα είδατε για τον Bloodborne. Και αναγκαστήκαμε για τις ανάγκες του βίντεο να παίξουμε τον Bloodborne, να βγάλουμε κάποια βιντεάκια για να σας δείξουμε έτσι λίγο το παιχνίδι. Ναι, δηλαδή ό,τι είδατε στο αφιέρωμα είναι δικό μας playthrough. Και γενικώς τώρα πάνω κάτω τελευταία ό,τι βλέπετε σε αφιερώματα και τέτοια είναι από δικά μας. Από δικά μας playthrough, ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι για την κάμερα. Έτσι. Μιλάμε τώρα για Demon Souls. Ουσιαστικά είναι και το πρώτο της. Πήραμε σε τέτοιο παιχνίδι με μεγάλα boss και τέτοια της From Software και στο δίνει τέλειο. Ναι. Στο δίνει τέλειο. Ενώ στο Bloodborne τότε δεν το παρατηρήσαμε μεν, αλλά η κάμερά του δεν είναι τόσο καλή όταν πολεμάς μεγάλα boss. Ξέρεις τι, είναι στριμόκολλαγι. Τελείως. Είναι μικρά σοκάκια και μεγάλα boss. Συνέχεια το ίδιο πράγμα. Αν εξαιρέσεις μόνο κανένα δυο boss τα οποία πάει σωστά η μάχη, ναι, όπως πρέπει να πάει. Και ο Gascoigne, ας πούμε, που είναι τέτοιο, είναι μαζόβολος. Δηλαδή και έχεις λίγο χώρο, αλλά δεν σε ενοχλεί τόσο η κάμερα. Ρε φίλε, ναι, δεν σε ενοχλεί η κάμερα, έχει άλλα προβλήματα εκεί στον Gascoigne. Έχει τις ταφόπλακες που κολλάς επάνω και δεν μπορείς να φύγεις. Είναι και αυτό, πάντων, έχει πολλά. Κάτι δεν έχουν προσέξει λιγάκι με την κάμερα και το σχεδιασμό των περιβάλλων. Στα boss, τα boss fight. Αν και αργότερα στην πορεία υπάρχουν boss τα οποία σου μένουν και τα θυμάσαι, ας πούμε, για τις τακτικές που πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Ναι. Για παράδειγμα, η Αμυγδάλη, ας πούμε, που είναι τόσο μεγάλο boss, δεν είχα πρόβλημα με την κάμερα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω πρόβλημα. Και εγώ δεν είχα, γιατί όπως είπες, ήταν και μεγάλος ο χώρος, ναι, στην Αμυγδάλη. Και στο κανονικά όταν θα την πολεμήσεις στο Nightmare, αλλά και στο Chalice που θα κατέβεις κάτω και θα την ξαναπολεμήσεις, εκεί είναι λίγο δύσκολη. Για παράδειγμα, το πρώτο boss ήταν χάλια η κάμερα. Χάλια. Η Βίκαρα Μίλια που είσαι μέσα στην εκκλησία είναι χάλια η κάμερα. Και αυτό. Ναι. Και στο DLC το πρώτο boss πάλι ήταν χάλια η κάμερα. Ναι, ήταν χάλια. Ήταν μεγάλος. Υπήρχαν προβλήματα. Ήταν και ανοιχτός χώρος και εκεί. Δεν ήταν τόσο μικρός. Κάτι που δεν συναντήσαμε στο Demons και για τον Tower Knight, όσον αφορά τον Tower Knight, ήταν σε σχέση με το μέγεθος του Tower Knight και το boss fight που γίνεται εκεί μέσα, δηλαδή γενικότερα,
Είναι μικρός ο χώρος και δεν ενοχλεί η κάμερα δεν καθόλου. Δεν ενοχλεί, γιατί δεν είναι μόνο να εστιάσεις και στις στέρνες του. Και ίσως είναι και από το πιο μεγάλο boss της From Software που έχει βγάλει στη σειρά αυτή. Νομίζω, ναι. Και στο κεφάλι του να το κάνεις κλικ, δεν θα χάσει η κάμερα. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι σχεδόν αψεγάδιαστο. Έχει τα προβληματάκια του κι αυτό. Όπως όταν κάνεις κλικ και πέσει ένας εχθρός στο κενό, σε τραβάει. Ναι. Ή το πάρει καμιά φορά δεν πιάνει σωστά, ενώ το έχεις κάνει τέλεια εσύ. Και στο Bloodborne είχε ατέλειες. Και στο Bloodborne είχε ατέλειες, κατά... στις οποίες τις βλέπουμε τώρα. Τώρα, ναι. Όπως ας πούμε, παρατηρήσαμε ότι έχει έντονο, πολύ έντονο frame drop. Ναι. Πολύ έντονο frame drop. Δηλαδή σε... είναι και μεγάλη τηλεόραση δικιά μου και ήταν σε φάσεις που μας τράβωσε ώρες-ώρες. Δηλαδή μας τράβωνε. Μα σου είπα, σου λέω. Πριν 1,5-2 χρόνια, πόσο έχουν περάσει από τότε που το πρωτοπαίξαμε, είχαμε αυτό το πρόβλημα. Όχι. Και δεν το βλέπαμε. Δεν το βλέπαμε, μάλλον ίσως επειδή μας δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα και δεν παρατηρούσαμε το συγκεκριμένο πρόβλημα λόγω του ότι ήμασταν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με το παιχνίδι και λατρέψαμε το παιχνίδι ακριβώς και την ατμόσφαιρά του. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Αλλά ότι έχει τεχνικά προβληματάκια το παιχνίδι, έχει. Και αυτό το λέει και το day one patch που βγάλανε μαζί με το παιχνίδι. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Αν έπαιρνε το παιχνίδι και δεν είχε βγει το day one patch ή δεν είχε ζητήσει να τα κατεβάσει το day one patch. Ναι. Δεν μπορείς να παίξεις το παιχνίδι. Γιατί τα όπλα δεν φαινόντουσαν. Όχι. Νομίζω υπήρχαν πράγματα τα οποία ήταν αόρατα. Και δεν υπήρχαν καν. Δεν... έπρεπε να μπει το patch για να τα κάνει. Για να τα στρώσει. Και είχε και loadings μεγάλα, τότε θυμάμαι. Πάρα πολύ μεγάλα. Τώρα δεν το παραδείξαμε αυτό με το loading. Ναι, ναι. Αυτά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας είπαμε εμείς για τα 5 δικά μου και 5 του Σταμάτη, τα boss δηλαδή που έχουμε παίξει στο παρελθόν κτλ. Τα οποία έχουμε συγκρατήσει πάρα πολύ και μας έχουν εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Είναι και άλλα, αλλά θα κάναμε μια λίστα. Είναι τώρα, και άλλα, αλλά διαλέξαμε. Ναι, ναι, ναι. Διαλέξαμε να βάλουμε αυτά. Ίσως κάνουμε και ένα part 2. Θα δείξει στην πορεία. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο και δούμε σχολεία από κάτω και δούμε κινητικότητα, θα φτιάξουμε και ένα part 2 να δείτε και ποια άλλα boss έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο, λοιπόν, να περνάτε καλά και stay joystick. Γεια χαρά. Γεια σας.